και η κυβέρνηση αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση πατώντας το χιλιοπαιγμένο παραμύθι της καμένης γης. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι παρέλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση Σαμαρά. Ο δε σήμερα υπουργός είπε ότι η κατάσταση και η κατάντια της ΔΕΗ φταίει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως και οι δυο μαζί, παίρνοντας ένα στη σκητάλη της κυβερνητικής της διακυβέρνησης από τον άλλον, αξιοποιείτε αυτές τις συνθήκες στις οποίες βρήκατε για να πάτε ένα βήμα παραπέρα και να υλοποιήσετε την αντιλαϊκή πολιτική. Από αυτήν την άποψη λοιπόν είστε συνένοχοι. Νέα Δημοκρατία, Κίνημα Αλλαγής ΣΥΡΙΖΑ, στην αντιλαϊκή πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Και μάλιστα είναι από τους πιο αποκαλυπτικούς τομείς αυτής της συνενοχής. Γιατί ποιος είναι ο βασικός υπεύθυνος για τα ενεργειακά ζητήματα? Βασικός υπεύθυνος, εμείς το λέμε καθαρά, είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, που και οι τρεις από κοινού υπερασπίζεστε και υλοποιείτε με κάθε τρόπο. Έτσι λοιπόν οι συνέπειες της απελευθέρωσης είναι δεδομένες. Έχουμε δραματική επιβάρυνση της λαϊκής κατανάλωσης και πολύ μεγάλο ποσοστό ενεργειακής φτώχειας στη χώρα μας. Και μάλιστα αυτό ας το πάρουμε και ας το συσχετίσουμε με το γεγονός που κάνει πολύ πιο δραματικές τις επιπτώσεις της ενεργειακής φτώχειας με τη συνάρτηση την οποία μπορούμε να τη δούμε σε σχέση με τον πλούτο των ενεργειακών πηγών που υπάρχει στη χώρα μας, αλλά και τις δυνατότητες της τεχνολογίας για να ικανοποιούνται οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Κι όμως το 1/3 των λαϊκών νοικοκυριών ζει σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Δεύτερο στοιχείο, δεύτερη σοβαρή επίπτωση, η δραματική επιδείνωση της θέσης των εργαζόμενων. Και εδώ πέρα είναι φανερό η εντατικοποίηση, η απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας σταθερής απασχόλησης, αλλά και εργολαβικοί εργαζόμενοι που αποτελούσαν καθεστώς στο υποδημόσιο έλεγχο τόσο της ΔΕΗ όσο των ΕΛΠΕ αλλά και μια σειρά άλλων επιχειρήσεων στον τομέα των δικτύων. Τρίτο στοιχείο της πολιτικής απελευθέρωσης είναι η ενεργειακή εξάρτηση, με όλο και σημαντικότερο ρόλο του εισαγόμενου φυσικού αερίου, του εισαγόμενου καυσίμου, του φυσικού αερίου. Αλλά δεν είναι μόνο αρνητικές αυτές οι επιπτώσεις, υπάρχουν και ωφελημένοι από αυτή την πολιτική που ακολούθησαν πιστά όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα. Και ωφελημένοι βεβαίως είναι οι ιδιωτικοί όμιλοι, οι οποίοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής είτε εμπορίας της ενέργειας και που με τις πολιτικές που ακολουθήσατε έχανε διασφαλισμένη τη θεαματική τους κερδοφορία την οποία παρουσιάζουν. Από αυτήν την άποψη εμείς ως ΚΚΕ θεωρούμε υποκριτική την επίκληση της προστασίας του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα από τους πολιτικούς εκπροσώπους του καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο πρώτα καταστρέφει το περιβάλλον και μετά εμπορεύεται την προστασία του. Το έπιασε ο πόνος για το περιβάλλον τη στιγμή που κάνει πολέμους. Αλλά η πράσινη ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πολλαπλές στοχεύσεις. Πρώτον, να βρεθεί διέξοδος στα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια. Δεύτερον, να επιταχυνθεί η πολιτική της απελευθέρωσης προς όφελος των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων. Τρίτον, να περιοριστεί ο βαθμός εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγόμενα καύσιμα. Και τέταρτον, να προωθηθεί η σχετική ευρωενωσιακή τεχνολογία. Από αυτή την άποψη, η επιλογή της απολιγνητοποίησης είναι επιλογή όλων σας. Και εμείς τονίζουμε ότι έχει δραματικές επιπτώσεις θα έχει. Είμαστε δηλαδή αντίθετοι με το κυβερνητικό σχέδιο για απολιγνητοποίηση. Από όλες τις πτυχές. Γιατί προσέξτε, λέτε τώρα ότι η παραγωγή ενέργειας απολιγνείται είναι πολύ ακριβή. Αλήθεια. Αλήθεια είναι πολύ ακριβή παραγωγή ενέργειας απολιγνητή. Μα αυτή την ακρίβεια την καθιστούν οι διάφοροι φόροι και τα εμπόρια των ρήπων. Γι' αυτό έχουν γίνει πολύ ακριβή η τιμή της κιλοβατόρας από το λιγνητή. Που δεν σχετίζεται με το κόστος παραγωγής, είναι άλλο πράγμα. Άρα τεχνητά έγινε πιο ακριβή η τιμή της κιλοβατόρας. Δεύτερον, εφόσον είστε με το περιβάλλον και εφόσον θέλετε και φτηνό, γιατί δεν στο σχεδιασμό σας δεν βάζετε μέσα τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία, εδώ πέρα μέλα το Σχεδιοτεχνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το 80% των υδάτων των πόρων χάνεται.
το οποίο είναι ανανεώσιμη πηγή. Βοηθάει στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και μπορεί να αξιοποιηθεί και για ίδρυυση και για άρδρυυση, και όχι μόνο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει πολλαπλές χρήσεις. Τρίτο στοιχείο, εφόσον λέτε όλα αυτά, δίνεται και σας προκαλέσαμε να μας φέρετε ένα απολογιστικό στοιχείο. Πόσα δισεκατομμύρια έχουν δοθεί με διάφορους τρόπους στα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας. Όλα τα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπήρξαν. Πόσα είναι αυτά τα δισεκατομμύρια. Για να δούμε, θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί αυτά σε μονάδες οι οποίες θα χρησιμοποιούν λιγνίτη, αλλά με σύγχρονες προδιαγραφές, με σύγχρονη τεχνολογία πιο φιλική στο περιβάλλον. Βεβαίως θα μπορούσε να γίνει αυτό. Όμως δεν είναι αυτή η επιλογή σας, γιατί θέλετε να διευκολύνετε τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και από αυτή την άποψη, εμείς το λέμε, η απολιγνητοποίηση. Προσέξτε, το ίδιο σχέδιο έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ και μου κάνει εντύπωση. Τι έλεγε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ του Γενάρη του 2019, του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Σελίδα 14 διαβάζω. Βασικές προτεραιότητες, τους πολιτικές προτεραιότητες του σχεδιασμού. Προώθηση του φυσικού αερίου, έλεγε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ως ενδιάμεσου καυσίμου για την απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος. Αυτό λέει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το εξαρτώμενο καύσιμο και εσείς είχατε ως μεταβατικό στάδιο. Το ίδιο κάνει η Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα το πηγαίνει και ένα βήμα παραπέρα. Στη σελίδα 17 του σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει. Λέει ότι η προώθηση του φυσικού αερίου πραγματοποιείται με την εφαρμογή μέτρων πολιτικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά είναι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, η θέσπιση φορολογικών κινήτρων, η έκπτωση των τελών διασύνδεσης και ανταγωνιστική τιμή σε σχέση με άλλα καύσιμα. Για ποιους δουλεύετε, για τις αγωγές του φυσικού αερίου και εσείς, για τις μεγάλες επιχειρηματικούς ομίλους, βεβαίως για αυτούς δουλεύετε. Άρα λοιπόν θα έχουμε ενεργειακή. Πρόβλημα στην ενεργειακή ασφάλεια, από την αύξηση της ενεργειακής εξάρτησης. Δεύτερον, ακριβότερο ρεύμα, πολύ ακριβότερο ρεύμα για το λαό. Τρίτον, επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και χάσιμο χιλιάδων θέσεων εργασίας. Αλλά προσέξτε, έχετε και κοινό σχέδιο. Το αναθέσατε στην Παγκόσμια Τράπεζα και οι δύο για το πώς θα έχει μεταλλινητική περίοδο. Γιατί τσακώνεστε, αφού έχετε. Αλλά θα πρέπει μάλλον, κύριε Υπουργέ, να κάνετε αποδεχτή την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών στις απολιγνητοποιημένες περιοχές για να δοθούν τεράστια και σκανδαλώδη κίνητρα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Γιατί αυτό προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό ενδιαφέρεται. Και εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ακόμη ένα λεπτό και θα ολοκληρώσω. Η τεράστια υπεροχή του σοσιαλισμού, διάβαζα πολύ πρόσφατα για το έπος. Το πραγματικό, όπως και αυτό είναι αποτέλεσμα του κεντρικού σχεδιασμού, για το πραγματικό έπος της μαζικής μεταφοράς αλλά και της μετατροπής της ειρηνικής βιομηχανίας σε πολεμική βιομηχανία στη Σοβιετική Ένωση πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό ο καπιταλισμός δεν μπορεί να το κάνει ποτέ. Επειδή μιλάμε για ένα τέτοιο μεγάλο μέγεθος αλλαγής. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς το λέμε καθαρά. Η διέξοδος δεν βρίσκεται σε κανένα κοινωνικό μέτωπο που πρότεινε ο κύριος Δραγασάκης υπό ξένη σημαία, και η ξένη σημαία είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της ενέργειας και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων που από κοινού εφαρμόζεται και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η διέξοδος βρίσκεται πραγματικά στην πάλη του λαού για να ανοίξει ο δρόμος της πραγματικής ανατροπής. Δίνουμε τη μάχη ενάντια στην κυβερνητική πολιτική και στον τομέα της ενέργειας με τη σημαία του αύριο, δηλαδή του σοσιαλισμού, και όχι με τη σημαία του χθες στην επιστροφή στο παλιό κρατικό μονοπόλιο. Παλεύουμε ενάντια στο κυβερνητικό σχέδιο για την απολιγνητοποίηση και λέμε ότι πραγματικά υπάρχει διέξοδος ελπιδοφόρος και ρεαλιστική να μπορούν συνδυαστικά να ικανοποιούνται ταυτόχρονα τόσο η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της οικογένειας και της χώρας μας, όσο η προστασία του περιβάλλοντος και η υγεία των κατοίκων, αλλά και η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας με σταθερές σχέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους του κλάδου και με ανάπτυξη ισόμετρη όλων των περιοχών και των κλάδων. Αλλά αυτό χρειάζεται αλλαγή εξουσίας. Χρειάζεται η εργατική τάξη να πάρει την εξουσία, οικοδόμηση του σοσιαλισμού, για να μπορέσει πραγματικά να υπάρξει μια ανάπτυξη προς όφελος του λαού και όχι προς όφελος των συμφερόντων επιχειρηματικών ομίλων.